Κυρίες και κύριοι, φίλοι μας, καλησπέρα σας. Στην βραδιά της όπερας απόψε θα παρακολουθήσουμε το μονόπραχτο έργο του Πιέτρο Μασκάνη «Καβαλερία Ρουστικάνα». Ή, αν θέλαμε να το μεταφράσουμε στα ελληνικά, θα λέγαμε «Αγροτικός υποτισμός». Το παρουσιάζουμε σε σκηνοθεσία του διευθυντή του Πίκολο Θεάτρο του Μιλάνου, Γιώργιο Στρέλερ, και σε μουσική διεύθυνση του Herbert von Karajan, με την ορχήστρα και χοροδία της Σκάλας του Μιλάνου. Η 17 του Μάη του 1890 ήταν η μεγάλη και η μοναδική, θα λέγει κανείς, στιγμή στη ζωή του Πιέτρο Μασκάνη. Ακούμε για πορτοκαλιές ανθισμένες, για λουλούδια, για πουλιά που κελαϊδούν. Βλέπουμε χωρικούς που τραγουδάνε, καλοσυνάτους, χαρούμενους. Μια ατμόσφαιρα που δεν έχει καμία σχέση με το λιτό, άγριο και γυμνό τοπίο της Σικελίας. Μια ατμόσφαιρα που ακόμα και στη μουσική είναι περισσότερο μπελκαντίστικη παρά άγρια ρεαλιστική. Το βερίσμο στην Καβαλήρα Ρουστικάνα το συναντάμε στους δύο πρωταγωνιστές του έργου, στην Σαντούτζα και τον Τουρίδο, που τους ενώνει ένα κοινό άγριο πάθος, μια αγάπη που δεν έχει καμία σχέση με τις ρομαντικές ομιχλώδεις αγάπες και τα εξαϊλωμένα πλάσματα του Χάινε ή του Walter Scott. Είναι μια αγάπη, ένα πάθος για τη σάρκα, μια αγάπη απόλυτα γήινη που οδηγεί αυτούς τους δύο ήρωες μέσα από μελωδίες γεμάτες αγωνία, γεμάτες πόνο και γεμάτες άγρια ξεσπάσματα στην τελική τους καταστροφή. Και βασικά αυτοί οι δύο ήρωες, η Σαντούτζα και ο Τουρίδο, είναι αυτοί που κρατάνε, κρατούσαν και κρατάνε πάντα το βάρος της επιτυχίας τότε και τώρα του έργου του Πιέτρο Μασκάνη «Καβαλερία Ρουστικάνα». Θα θέλαμε εδώ να ευχαριστήσουμε τον μαέστρο Ευθύμιο Καβαλιαράτο για την καλοσύνη που είχε να μας δώσει το φωτογραφικό υλικό το οποίο είδατε. Και τώρα ας παρακολουθήσουμε την «Καβαλερία Ρουστικάνα» του Πιέτρο Μασκάνη.